Μ' ακούτε? Σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να τονίσω ότι για τα οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την πολιτεία, ναι, δεν μιλώ μόνο για το γεωγραφικό μέρος που ονομάζεται Ελλάς, μιλάω για όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, είναι αιτία η άγνοια των πολιτών. Όταν έχουμε άγνοια επιπαντός επιστητού που συμβαίνει στην πολιτεία μας, τότε μια ζωή θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε αυτά είναι κοινωνικά, όπως ο προηγούμενος ακροατής σας. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτή τη στιγμή, στις 18-12 του 2023, κυρώθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2024. Ναι. Όπου όλη η Βουλή κύρωσε αυτόν τον προϋπολογισμό και τον υπογράφει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, ναι, ο υπουργός οικονομίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ναι, και ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Οι μάλιστα οποίοι αυτοί οι τρεις που υπογράφουν αυτόν τον, ναι, νόμο που είναι ο νόμος 5077 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α209, λέει ότι η Ελλάς έχει έσοδα 1,107 τρισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το λέει όλη η Βουλή και οι τρεις που σας ανέφερα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουμε πάνω από 1 τρισεκατομμύρια έσοδα. Ακριβώς. Εξωπραγματικό μου φαίνεται αυτό, κυρία μου. Εξωπραγματικό. Δεν είναι καθόλου εξωπραγματικό, ναι, για κάποιον ο οποίος θα ερευνήσει με βάση όλα τα στοιχεία από πού ακριβώς προκύπτουν αυτά τα έσοδα. Εγώ ξέρω ότι δυστυχώς δεν ισοσχελίζεται ο προϋπολογισμός, ότι τα έξοδά μας είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα και αυτό εδώ μου φαίνεται εξωπραγματικό για ένα τρεις και κλπ. Εσείς λέτε ξέρετε, μπορείτε να μου το αποδείξετε? Όχι. Εντάξει, νομίζετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όχι, πάμε όχι, όχι, δεν είμαι καλά, όχι, δεν είμαι καλά. Και όταν μου λες ότι τα έσοδα είναι 1,2 τρισεκατομμύρια, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα? Μα το λέω εγώ, σας λέω, το υπογράφει ο υπουργός δικαιοσύνης και σας λέω, ακούστε με λίγο, ένα λεπτό. Ναι, και τελειώνετε. Αφήνατε μια κυρία να σας λέει το πόσο καλός είστε επί 3 λεπτά και ένα τόσο τεράστιο θέμα δεν θέλετε να το αναδείξετε. Γιατί το βλέπω, το βλέπω μυθόδες αυτό το οποίο λέτε. Πάλι μυθόδες. Ναι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν. Ναι. Νόμος 5077, ναι, ΦΕΚ Α209. 1 τρισεκατομμύρια έσοδα. 1,200 δισεκατομμύρια έσοδα. Ωραία, θα με αφήσετε λίγο να μιλήσω. Έλα, λέγε το στο διατάφτα. Τι λέει ο νόμος, ναι, που ψηφίστηκε στη Βουλή. Ωραία, τελειώνετε, τελειώνετε. Λέει, ναι, λοιπόν ο νόμος ότι έχουμε αυτά τα 3 εκατομμύρια, ωραία, έσοδα. Ωραία, θα πρέπει τώρα, να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Ναι. Το ζητούμενο, ναι, ακριβώς, το ζητούμενο, ναι, είναι το εξής. Έξω ο κόσμος, αν ρωτήσουμε έστω και έναν, εκτός από εσάς που πρέπει να τα ξέρετε. Όχι, δεν πρέπει να τα ξέρω όλα. Μα τα έσοδα του κράτους δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Γνωρίζει, ναι, ένας άνθρωπος εκεί έξω ότι έχουμε αυτά τα έσοδα? Μπήκε μια φορά να διαβάσει την κύρωση του κρατικού, εντάξει, προϋπολογισμού? Όχι. Άρα όλοι αυτοί στηρίζονται στην άγνοιά μας. Ωραία. Όταν λοιπόν όλοι οι πολίτες θα γίνουν ενεργοί πολίτες, πολίτες, γι' αυτό και ο πολίτης, αν κάνουμε έναν αναγραμματισμό, τα πρώτα γράμματα. Τελείωνε, σε παρακαλώ, στο ρεζουμέ. Τελείωνε να πούμε. Ωραία, στο ρεζουμέ, ναι, λοιπόν είναι. Ναι, ότι μας λένε έχουμε, ψέματα. Ναι. Ότι έχουμε, δεν μας λένε ψέματα, ναι, αυτοί με τους νόμους. Τελείωνε, πάμε στον επόμενο, πάμε στον επόμενο, ρε Γιάννη. Α, στον πάμε. Επόμενο, τι να σε κάνω τώρα, αλήθεια, όταν μου λες 1,2 τρισεκατομμύρια, 200 δισεκατομμύρια. Ναι. Το λέει η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ωραία, να είστε τι καλά. Δεν καταλαβαίνεις. Το λέει ο νόμος. Να είστε καλά, πάμε σαν ένα ακόμα, ρε Γιάννη. Πάμε. Να είστε καλά, πέρα, στην ευχή της Παναγίας. 1,2 τρισεκατομμύρια έσοδα. Θα πρέπει να τρώμε με χρυσά κουτάλια μια ζωή. Πάμε στον επόμενο, ναι.